Μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας και ασθενείς τοπικές βροχές κατά τόπους επιφυλάσσει στην εκπνοή του Αύγουστος. Μέχρι και αύριο η καλοκαιρία στην Κρήτη διατηρείται, ωστόσο από το μεσημέρι της Παρασκευής ο καιρός προβλέπεται να παρουσιάσει μεταβολή. Κάτι που δηλώνει ότι θα σχηματιστούν κάποιες νεφώσεις και δεν αποκλείεται να δούμε σε πολύ περιορισμένο τοπικό επίπεδο να σημειώνονται κάποιες ασθενείς παροδικές βροχές. Πάντως, για την περίπτωση των εκδηλώσεων, επειδή γνωρίζουμε ότι αυτή την περίοδο έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, φαίνεται ότι τις απογευματινές βραδινές ώρες ο καιρός βελτιώνεται. Οι βροχές και οι καταιγίδες που προβλέπονται για τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο δεν αναμένεται να επεκταθούν, ενώ κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στην Κρήτη θα είναι η πτώση του υδραργύρου σε πιο φυσιολογικά επίπεδα από αύριο. Οι θερμοκρασίες στις βραδινές ώρες διατηρούνται σε επίπεδα πάρα πολύ καλά και μάλιστα σε ορεινές περιοχές βλέπουμε τη θερμοκρασία να πέφτει αρκετά χαμηλά, που δηλώνει έως και συνθήκες ψύχρας. Ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν στα επίπεδα των 29 με 30 βαθμών Κελσίου στις βόρειες περιοχές του νησιού, 32 με 34 και λίγο τοπικά ίσως υψηλότερες θα είναι για τις νότιες περιοχές. Την ίδια στιγμή οι συνθήκες στις θάλασσες διατηρούνται ιδανικές με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως μέτριοι. Το Σαββατοκύριακο φαινόμενα αστάθειας που αναμένονται θα έχουν περιορισμένη ένταση και διάρκεια. Η πιθανότητα μάλλον η βροχοπτώσεων για το Σάββατο επανέρχεται και μάλιστα θα έλεγα ότι ίσως το Σάββατο να είναι και λίγο μεγαλύτερη. Λόγω του ότι μας έρχεται αρκετά ψυχρότερη αέρια μάζα στην ανώτερη ατμόσφαιρα, που αυτό ευνοεί την αστάθεια. Έτσι λοιπόν, η αστάθεια αυτή μπορεί να εκδηλώσει και πάλι και νεφώσεις και τοπικά φαινόμενα βροχής, τα οποία βέβαια μην περιμένουμε γενικευμένα για το νησί, θα έχουν τοπικό χαρακτήρα και συνήθως ευνοούνται οι μειωρινές και ορεινές περιοχές. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο και αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας του Δήμου Χανίων Μανώλη Λέκα, η πρόσκαιρη μεταβολή εντάσσεται στις συνήθεις αλλαγές του καιρού που παρατηρούνται κάθε χρόνο την ίδια περίοδο. Το ενδεικτικό της Κυριακής είναι ότι μπαίνουμε στην φθινοπορεινή περίοδο, κάτι που από ό,τι έχω παρατηρήσει στατιστικά τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια συνέπεια μιας καιρικής συνθήκης στο ξεκίνημα του φθινοπόρου, κάτι όμως που δεν συνεχίζει μετά. Έτσι την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου προβλέπεται καλοκαιρία με τη θερμοκρασία να διατηρείται στα επίπεδα του Αυγούστου και τους ανέμους να πνέουν ασθενείς.